Περίπου 700 μέλη της οργάνωσης PKK YPG μεταφέρθηκαν σε βάσεις κοντά στον ποταμό Εφράτη στη Συρία από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu Agency. Η βάση βρίσκεται κοντά σε μια περιοχή όπου αναπτύσσονται φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και εκείνη έρχεται μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Τοπικές πηγές δήλωσαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι Κουρδοί μεταφέρθηκαν σε βάσεις κοντά στα κοιτάσματα πετρελαίου Κονικό και Αλομάρ στην επαρχία Ντερ Αζ-Ζουρ από το Χασέκι της Συρίας, το οποίο ελέγχεται από το PKK. Είναι μέλη των δυνάμεων σαν αντιδμίας κατά κύριο λόγο αραβικής ομάδας που υπηρετεί στον συνασπισμό PKK-YPG. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλαν επίσης μία συνοδεία 70 οχημάτων που μετέφεραν πυρομαχικά στις ίδιες βάσεις. Την Κυριακή, 4 ελικόπτερα των Ηνωμένων Πολιτειών που πετούσαν από το Ιράκ μετέφεραν προσωπικό στη βάση Ρουμεϊλάν στο Χασάκεχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκενώσει τις βάσεις τους στην περιοχή και καταστάθηκαν γύρω από τα κοιτάσματα πετρελαίου μετά την έναρξη της επιχείρησης Πηγή Ειρήνης της Τουρκίας τον Οκτώβριο του 2019 για να αποτρέψουν την υφαρπαγή των κοιτασμάτων από το καθεστώς Ερντογάν. Οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες συνεχίζουν να υποστηρίζουν το PKK-YPG, είναι παρούσες σε πολλές βάσεις και στρατιωτικά σημεία στις περιοχές που κατέχει το PKK. Η Ουάσιγκτον στέλνει συχνά ενισχύσεις στις στρατιωτικές της βάσεις και σημεία που αφορούν κοιτάσματα πετρελαίου που ελέγχονται από τους αντάρτες του PKK-YPG. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς την πτέρυγα του PKK στη Συρία έχει προκαλέσει τεταμένες σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέδωσαν άλλη μία παρτίδα στρατιωτικής βοήθειας στις δυνάμεις των Κούρδων Πεσμεργά την Τρίτη, με το αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ να την αποκαλεί σημαντικό ορόσημο. «Σήμερα παρήχαμε σημαντικό εξοπλισμό στους Κούρδους, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην οικοδόμηση της ικανότητας των δυνάμεων Πεσμεργά. Αυτός ο οπλισμός θα ενισχύσει τις δυνατότητες συλλογικής ασφάλειας των δυνάμεων Πεσμεργά για να εξασφαλίσει τη διαρκή ήττα του ISIS, Ισλαμικό κράτος υπό την ηγεσία του Ιράκ», ανέφερε το αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ σε ανάρτηση στο X. Όποιος νομίζει ότι όλες αυτές οι κινήσεις και οι ενισχύσεις εκατομμυρίων δολαρίων είναι τυχαίες, πλανάται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν αργά και μεθοδικά το κράτος του Κουρδιστάν, διότι η Τουρκία έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.